Πάμε στις αρχάνες, καθώς εκεί είχαμε μια πολύ σημαντική δράση εθελοντική, μια δράση καθαρισμού στο Γιούχτα, με πρωτοβουλία της εθελοντικής ομάδας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Φίλιος Ζεύς, και θα συνομιλήσουμε με ένα μέλος της, με τον πρόεδρο, με την πρόεδρο για να είμαι ακριβής, την κυρία Έρη Χερέτη. Κυρία Χερέτη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πήρατε λοιπόν με αφορμή και την ευκαιρία που σας έδωσε η κυβέρνηση με την άρση των περιορισμών, ανεβήκατε στο Γιούχτα και μαζέψατε εκεί κάθε λογής αντικείμενα, σωστά? Βέβαια, ξεκινήσαμε την Κυριακή με αρκετούς εθελοντές για να κάνουμε ένα καθαρισμό. Το ξεκίνημά μας έγινε από τη θέση χωστό νερό στο Γιούχτα και κατευθυνθήκαμε και φτάσαμε μέχρι την κορυφή του βουνού. Μαζέψαμε αρκετά απορρίμματα, αρκετές σακούλες. Κάναμε δηλαδή μια καλή αρχή στις δράσεις μας για το περιβάλλον. Μάλιστα. Κάνατε μια αρχή και πολύ καλά το λέτε και εκεί εστιάζεται το πότε θα υπάρξει συνέχεια. Φυσικά και θα υπάρχει συνέχεια. Η επόμενη δράση μας θα είναι στο Φουρνί, στο δασάκι στις κάτω Αρχάνες, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο που όλοι ξέρετε. Εκεί θα μας βοηθήσουν βέβαια και οι έφηβοι εθελοντές μας, η νεοσύστατη ομάδα που έχουμε, και θα προχωρήσουμε σε μία ακόμα δράση. Ελπίζουμε να έχουμε και πολίτες μαζί μας. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα τα καταφέρουμε με τις τωρινές συνθήκες, αλλά θα το θέλαμε πάρα πολύ, γιατί έχουν και αυτή τη διάθεση να βοηθήσουν. Για πείτε μας τώρα λίγο, τι εικόνα αντικρίσατε στο Γιούχτα? Μεσολάβησε και μία περίοδος έτσι περιοριστικών μέτρων, πολλοί περπάτησαν. Το θέμα είναι, πρόσεξαν την περιοχή ή φερθήκαμε τελείως ασυνείδητα και δημιουργήσαμε ένα σκηνικό το οποίο δεν τιμά κανέναν? Δεν μπορώ να πω ότι όλοι οι πολίτες είναι ασυνείδητοι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Η μειοψηφία κάνει τη διαφορά σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε καμία περίπτωση. Βέβαια. Αρκετοί βέβαια ίσως να τα ξέχασαν κάπου, να το πούμε έτσι. Είστε ευγενέστατοι, το θέτετε σωστά. Δεν υπάρχουν όσοι κάδοι χρειάζονται να τοποθετηθούν τα σκουπίδια. Εμείς έχουμε όμως στην ομάδα μας μια ιδέα και αυτή προσπαθούμε έτσι να την βάλουμε, να την κάνουμε πράξη. Δηλαδή, ο κάθε πεζοπόρος να έχει μαζί του μία σακουλίτσα στο σακίδιό του, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ψάχνουμε ένα κάδο που μπορεί να μην υπάρχει, να τοποθετήσουμε τα απορρίμματα τα δικά μας, της οικογένειάς μας, τη σακούλα αυτή, να τα βάλουμε στο σακίδιό μας και όταν βγούμε από το δάσος, το πρώτο κάδο που θα βρούμε, τότε να τα πετάξουμε εκεί. Νομίζω ότι ίσως έτσι δώσουμε το μήνυμα για να αποκτήσουμε όλοι ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Μάλιστα. Αναφορικά με τη συμμετοχή εκεί κατοίκων της περιοχής στην ομάδα σας, είστε ευχαριστημένοι, απευθύνετε κάποια πρόσκληση προκειμένου όλο ένα και περισσότερο να συμμετέχουν στις εθελοντικές σας δράσεις? Βέβαια, δεν ξέρω αν με ακούτε. Κυρία Χερέτη, αναφορικά με τη συμμετοχή των μόνιμων κατοίκων, των δημοτών. Βέβαια. Δεν ξέρω αν με ακούει η κυρία Χερέτη. Ήθελα να τη ρωτήσω τελευταία ερώτηση, βέβαια, αν συμμετέχουν εκεί οι δημότες στις Αρχάνες, Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Με ακούτε? Με ακούτε? Ναι, σας ακούω τώρα. Για πείτε μας λίγο, να κλείσουμε λίγο με μια πρόταση, με μια πρόσκληση που αν θέλετε να απευθύνετε στους δημότες εκεί της περιοχής σας να συμμετέχουν στις δράσεις, στις πρωτοβουλίες σας, στις κινητοποιήσεις σας. Προκύπτουν πολύ δυνατά μηνύματα και είναι και μια δύσκολη συγκυρία. Φυσικά, φυσικά. Εγώ θέλω να προτρέψω τους δημότες να ακολουθήσουν την ομάδα μας, να συμμετέχουν όσο μπορούν με όλα τα μέτρα προστασίας, ατομικής προστασίας φυσικά, ναι, να είναι μαζί μας. Έχουμε πολλά σχέδια για την αντιπυρική περίοδο. Ναι. Πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Θα ήθελα και αν έχουμε λίγο χρόνο να δώσω κάποιες συμβουλές σαν εθελόντρια, σαν πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας, τους πολίτες, δηλαδή λίγο να προσέχουμε το άναμα της φωτιάς, να ξέρουμε ότι δεν επιτρέπεται όλη αυτή την περίοδο.
αν αντιληφθούμε φωτιά ή καπνό οπουδήποτε κάνουμε τη βόλτα μας, να ενημερώσουμε την πυροσβεστική στον αριθμό κλίση το 199, να μην τα αφήνουμε αυτά τα πράγματα στην τύχη τους, για να προστατεύσουμε όλοι το περιβάλλον και για μας και για τα παιδιά μας. Μάλιστα, ο πιο μικρός εθελοντής της ομάδας σας ποιος είναι? Ο πιο μικρός. Όχι ονοματεπώνυμο, σωστά, ηλικία. Ηλικία ήθελα. Εγώ βλέπω πάντως και χαίρομαι πολύ, έχετε συντονιστεί, φοράτε και τα κόκκινα μπλουζάκια σας εκεί, τα φούτερ, τα τζάκετ σας, οπότε αγαπάτε αυτό που κάνετε, θέλετε εικόνα προς τα έξω να είναι ιδανική. Εγώ να σας πω συγχαρητήρια, είστε σε μια ευλογημένη περιοχή και τι να πω, καλή δύναμη. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, είδαμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες.